Πάμε αμέσως. Πάμε αμέσως, γιατί έχουμε πολύ, πολύ συνέχεια ακόμα. Έχουμε πολύ δουλειά. Στο τρίτο υποψήφιο της ομάδας Κατερίνας Γκαγκάκη. Πάμε να δούμε τον Νικόλα! Ήσουν ο καλύτερος της βραδιάς. Ο Νικόλας από την πρώτη φορά που τον είδαμε μας μάγεψε. Θεώρησα ότι αυτή τη βδομάδα θα ήταν καλό λοιπόν να πει κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι τελείως κόντρα, κάτι το οποίο τον προβληματίζει για να είμαστε ειλικρινείς. Όταν πρώτο άκουσα πως θα πω το συγκεκριμένο τραγούδι στο δεύτερο live, έπαθα έτσι λίγο σοκ. Είναι πιο μικρό βασικά. Ουσιαστικά είναι μια συλλαβή. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά με τον Νικόλα. Είναι νωρίς ακόμα και έχω πάρα πολύ δουλειά μαζί του. Μετά από κάποιες πρόβες και μετά που μίλησα και με τον Άκη και με την κυρία Γκαγκάκη, κατάλαβα ότι είναι ένα απίστευτα όμορφο κομμάτι και ελπίζω να μπορέσω να το πω όσο καλά όσο το αξίζει. Μία δυσκολία που έχει σίγουρα είναι το περπάτημα. Δεν είναι ακόμα άνετος να φύγει από το κέντρο. Στο σχολείο με φώναζαν παπίρα, γιατί μου λέγανε πως έτρεχα σαν την πάπια, γιατί τα πόδια μου είναι λίγο ανοιχτά προς τα έξω. Έχετε βαλθεί να μας τρελάνετε απόψε! Κατερίνα όρθια! Κατερίνα, θα μου επιτρέψεις να μιλήσω εγώ πρώτος, παρόλο ότι είναι της δικιάς σου ομάδας. Εγώ δεν χρειάζεται να μιλήσω. Ακριβώς, δεν χρειάζεται να κάνεις καμία κουβέντα. Αυτός είναι ένας μεγάλος τραγουδιστής. Με κεφαλαία. Έτσι είναι. Okay. Case closed. Τελείωσα. Εγώ είπα αυτό που να πω. Δεν έχει να πει τίποτα άλλο. Γιώργο. Τι σας ταΐζουν ρε παιδί μου στην Κύπρο. Το χαλούμι είναι, τι είναι πια. Πες μου. Βέβαια. Ζήτω η Κύπρος. Γιώργο. Έχουμε και τη στιγμαία εκεί. Πού είναι τα παιδιά. Γιώργο, πες μου, πώς φάνηκε. Σήμερα θέλουμε όλοι να είμαστε πιο αυστηροί, να είμαστε λίγο πιο σκληροί με τα παιδιά. Και απ' την άλλη ήταν μια εξαιρετική επιλογή. Ήταν πολύ καλός. Είχε συνέστημα, είχε σωστή έκφραση. Είναι ένα τραγούδι που το έχουμε συνδέσει με... Με πιο αγαπημένη τραγουδίστρια. Και από εκεί και πέρα... Ήταν πάρα πολύ καλός, έβγαλε όλο το συνέστημα,
Τις στιγμές που έπρεπε να χαμηλώσει ήταν εκεί. Τις στιγμές που είχε ένταση και δύναμη ήταν εκεί. Μία-δύο φορές. Φίλε μου, πες ένα μεγάλο μπράβο και άσε τον άνθρωπο να φύγει. Σταμάτα. Σταμάτα να τα αναλύεις όλα. Δεν χρειάζονται. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τι κάνεις τώρα, αναλύεις. Τι αναλύεις. Αναλώ. Τι να κάνετε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Κι άλλο μου μπράβο. Μίλα. Πες. Πες, Κατερίνα, εσύ πες. Θα πεις τελευταία. Θέλω να πω σε όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίος μαγεύτηκε μαζί μου, ότι δεν το ήθελε να το πει αυτό το τραγούδι. Πες το. Πες το, Νικόλα, γιατί... Άκουσε το βίντεο, σου προβλημάτισε το κομμάτι. Μαζί μου εδώ μέσα, σταμάτα. Κατερίνα, πες μου. Δεν ήθελα να πει αυτό το τραγούδι. Θεωρούσε ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνει μια τέτοια προσπάθεια και να πάρει ένα τέτοιο κόντρα τραγούδι γυναικείο και διαφορετικό. Γυναικείο. Μεγάλο ρίσκο. Καθόλου γυναικείο το τραγούδι. Τώρα τι λες, πες μου. Εντάξει, εννοεί με την έννοια ότι έχει σφραγιστεί από την Άλκηστη και αργότερα με την ερμηνεία της Χαρούλας. Δηλαδή, είναι εντάξει, παιδιά, ένα μεγάλο τραγούδι. Είναι μεγάλο τραγούδι όμως. Αλλά θέλω να ακούσω από σένα. Κάτσε μισό λεπτό, θέλω να ακούσω και από σένα. Συγγνώμη, αυτό είναι δική σου ατάκα κιόλας. Λοιπόν, Νικόλα, πήρες ένα τραγούδι το οποίο έχει πει αρχικά η Όβρα Χάζα, μετά το είπε η Πρωτοψάλτη, μετά το είπε η Αλεξίου. Και το έκανες δικό σου και το πες εντελώς διαφορετικά και μπράβο σου. Ήσουν συγκλονιστικός. Ευχαριστώ. Ήσουν συγκλονιστικός. Ήσουν απόλυτα πατούσες και σαν ύφος και σαν φωνή. Αυτό είναι χάρισμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχετε τόσο δύσκολη δουλειά απόψε και ο κόσμος θα έχει πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Να επιλέξει ποιοι είναι καλύτεροι απόψε και να τους ψηφίσει. Πες μου. Πώς αισθάνθηκες απόψε? Απόψε αισθάνθηκα... Είχα τις επιφυλάξεις θέλω, μου. Θέλω να τα πεις την Κατερίνα. Κατερίνα, απόψε, εντάξει, είχα τις επιφυλάξεις μου στην αρχή της εβδομάδας για αυτό το κομμάτι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, τιμή μου που μου δόθηκε και που κατάφερα να το τραγουδήσω. Ελπίζω αυτό που είδες εσύ να το είδε και ο κόσμος. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Λοιπόν, δεσμευόμαστε λοιπόν ενώπιον όλων των παρισταμένων ότι και το ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό, να σου πω να πεις, θα το πεις όμως. Εντάξει, τελειώσαμε. Θέλει να παραδοθείς τελείως στην κρίση της. Τι λες εσύ? Εγώ συμφωνώ. Όχι, είναι... Μπράβο. Λοιπόν, ο Νικόλας ήταν πολύ καλός απόψε. Αν σας άρεσε λοιπόν, ψηφίστε τον. Στο νούμερο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, όταν ανοίξουν γραμμές, όχι ακόμη. Πάμε για ένα break και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί. X-Factor Live Show συνέχεια. Πώς σας φαίνεται απόψη την βραδιά, παιδιά?